καλημέρα σε όλους. Νομίζω έχουμε καταλάβει όλοι πόσο σημαντικός πλέον είναι ο τομέας των ιδιωτικών εταιριών παροχής υπηρεσιών φύλαξης, security, ασφάλεια, όπως το λέμε γενικά. Η κυρία εκπρόσωπος του Υπουργείου, η κυρία Ξένια Φιλαρέντου, την αστυνομία, νομίζω ήδη είπανε δύο σημαντικές λέξεις, κάποια keywords, τα οποία εκεί είναι που θέλω να εστιάσω. Μιλήσαμε για πρόληψη, μιλήσαμε για καταστολή, μιλήσαμε για εγκληματικότητα, μιλήσαμε για terrorism. Και εκεί είναι ακριβώς που έρχεται ο τομέας των ιδιωτικών εταιριών. Νομίζω όλοι θα συμφωνήσουμε τα τελευταία χρόνια οι εταιρείες, οι ιδιωτικές εταιρείες, πλέον έχουν συνεισφέρει στον τομέα. Είναι μια επιτυχημένη συνεργασία με το δημόσιο τομέα. Για ποιο λόγο? Διότι η αγορά απαιτεί κάτι τέτοιο και διότι η αστυνομία πλέον πρέπει να επικεντρωθεί ακόμα περισσότερο στο ρόλο της καταστολής. Διότι η αγορά και οι πελάτες της έχουν πολύ μεγαλύτερη ανάγκη από αυτό που λέμε πρόληψη, soft skills, έλεγχος πρόσβασης, κάτι το οποίο οι ιδιωτικές εταιρείες μπορούν να κάνουν σε πολύ μεγάλο βαθμό αρκετά καλά. Έτσι λοιπόν, περνάμε σιγά σιγά να περάσουμε να δούμε τα ωφελήματα. Τι έφερε αυτός ο ιδιωτικός τομέας, τι έφερε αυτός ο διαχωρισμός? Είναι αυτή ακριβώς η λέξη που είπα. Διαχωρισμός ευθυνών. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και ιδιαίτερα στην Κύπρο από τότε που νομοθετήθηκε 2009, αλλά και παγκοσμίως, να έχουμε ιδιωτικές εταιρείες που έχουν συγκεκριμένες ευθύνες πλέον, αυτό που λέμε tasks, το job description, τα συμβόλαιά τους, τι ακριβώς πρέπει να κάνουν. Και όλο το εύρος των δραστηριοτήτων τους κινείται κυρίως γύρω από την πρόληψη. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ώστε να έρθει να αποφορτηθεί όλος αυτός ο όγκος δουλειάς που είχε όλα τα προηγούμενα χρόνια η αστυνομία μόνη της, γιατί η αστυνομία από εκεί και πέρα μπορεί όλα αυτά τα χρόνια, και όχι μόνο στην Κύπρο, γίνεται παγκοσμίως αυτό που σας λέω, να επικεντρώνεται σε αυτό που λέμε regulator, σε αυτό που λέμε έλεγχος ποιότητας. Ο έλεγχος ποιότητας δεν γίνεται μόνο από την ίδια την ιδιωτική εταιρεία, που πρέπει να γίνεται εσωτερικά, αλλά γίνεται από την ίδια την αστυνομία. Άρα, διαχωρισμός δραστηριοτήτων, ευθυνών, πρόληψη από τη μία πλευρά, καταστολή κυρίως από την αστυνομία. Δεν αναιρεί το ένα το άλλο, δεν σημαίνει ότι η αστυνομία δεν μπαίνει και εκεί. Δεύτερον, βελτίωση του επίπεδου υπηρεσιών που παρέχουμε σε έναν πελάτη. Ο ιδιωτικός τομέας, οι ιδιωτικές εταιρείες μπορούν λοιπόν να επικεντρώσουν, να εστιάσουν στις ανάγκες του ίδιου του πελάτη. Τρίτον, η αστυνομία πλέον έχει το ρόλο του regulator. Πρέπει να είναι εκεί, έχει περισσότερο χρόνο να είναι εκεί και να ελέγχει εάν οι υπηρεσίες από τις ιδιωτικές εταιρείες, όπως είπε η κυρία Φλερέτου, είναι σύμφωνα με τον νόμο και εάν η ποιότητα των υπηρεσιών είναι αυτό που πρέπει. Μία τέταρτη διάσταση. Ανακαλύπτουμε νέες υπηρεσίες και νέα προϊόντα. Όλα αυτά τα χρόνια στην Κύπρο ακούμε για το φρουρό ασφαλείας. Για το φρουρό. Έρχεται μία καινούργια έννοια στην Κύπρο. Ο ελεγκτής ασφαλείας. Άρα, εδώ έχουμε, εισάγουμε σιγά σιγά την έννοια και των πολυεθνικών ιδιωτικών εταιριών. Και έχουμε λοιπόν μία πέμπτη διάσταση, η οποία είναι αυτό που λέμε το know-how. Πολλές φορές λοιπόν μπορούμε να ωφεληθούμε από μια πολυεθνική ιδιωτική εταιρεία, διότι θα φέρει ίσως, ενδεχομένως λοιπόν, θα φέρει κάτι καινούριο. Οι τομείς είναι πάρα πολλοί. Είτε μιλάμε για τουρισμό, είτε μιλάμε για βιομηχανία, είτε μιλάμε για μεταφορές, λιμάνια, αεροδρόμια, είτε μιλάμε για χώρους, αυτούς που λέμε εμείς στο security, τα soft targets, δηλαδή ένα shopping mall.
στάδια, εκεί βλέπουμε ιδιωτικές εταιρείες να συνεργάζονται άψογα με την αστυνομία. Άλλος ο ρόλος της ιδιωτικής εταιρείας, που αντιμετωπίζει πολύ συγκεκριμένες δράσεις, πολύ συγκεκριμένο job description, απαιτήσεις που έχει εκείνη την ώρα ο τομέας, ο πελάτης, και έχουμε την αστυνομία, η οποία πρέπει να είναι δίπλα. Εάν κάτι λοιπόν συμβεί, θα πρέπει να γίνει πρόληψη. Και εκεί θα πρέπει να ενεργήσει το ιδιωτικό γραφείο ασφάλειας. Θα πρέπει να καταγράψει. Από εκεί και πέρα θα πρέπει να ενημερώσει σωστά την αστυνομία, για να μπορέσει η αστυνομία να κάνει τη δουλειά της. Όλα αυτά απαιτούν εκπαίδευση, όλα αυτά απαιτούν έλεγχο ποιότητας, στο οποίο τα ιδιωτικά γραφεία, οι ιδιωτικές εταιρείες πρέπει να επενδύουν. Θα δώσω το λόγο στον κύριο Κολαΐτη να μπει σε μια, με λίγο λεπτομέρεια, να αναλύσει λίγο αυτά που σας είπα. Θέλω να σας ευχαριστήσω όλους. Ενημερώθηκα από τον διοργανωτή ότι φέτος το συνέδριο έχει υπερδιπλάσια συμμετοχή. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Κύπρο, διότι φαίνεται ότι η αγορά του security πραγματικά έχει μπει σε τεράστια ανωδική πορεία. Και το χρειαζόμαστε όλοι αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριος Κολαΐτης, παρακαλώ.